Είμαι ευχαριστημένος ότι μέσα σε 2 ώρες συζητήσαμε μείζωνα ζητήματα τα οποία αφορούν στους Δήμους και την αυτοδιοίκηση και καταλήξαμε, όπως διαπιστώσατε τη διαδικασία, σχεδόν σε όλα τα θέματα σε ομόφωνες αποφάσεις. Και είναι δύσκολο ένα συμβούλιο στο οποίο μετέχουν δήμαρχοι, όπως καταλαβαίνετε, που έχουν και τη συνήθεια στα δημοτικά συμβούλια να παίρνουν το λόγο εκτός διαδικασίας. Λοιπόν, η ΠΕΔ είναι ένα όργανο πολύ σημαντικό, ένα εργαλείο για να πετύχουμε σημαντικά πράγματα στο επίπεδο της Πελοποννήσου. Γι' αυτό και αποφασίσαμε άλλωστε στην επόμενη συνεδρίαση να πάμε στη Σπάρτη και σε άλλες συνεδριάσεις να πάμε σε άλλους νομούς. Θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε ένα κοινό βηματισμό σε επίπεδο περιφέρειας, να αναδείξουμε τα μεγάλα προβλήματα με πρώτο τη διαχείριση των απορριμμάτων. Είμαστε ένας απέραντος σκουπιδότοπος, αυτό πρέπει να συνειδητοποιηθεί και πρέπει να δώσουμε λύσεις σε συνεργασία με την περιφέρεια γρήγορα στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Η μερίδα θα γίνει στις 7 του μηνός στην Τρίπολη, Δεκεμβρίου. Έχουμε το μεγάλο θέμα των απορριμμάτων. Θα καλέσουμε όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους, υπουργούς, τον περιφερειάρχη. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Δεν φταίνε οι δήμαρχοι. Δεν είμαστε όλοι οι δήμαρχοι της Πελοποννήσου ανίκανοι. Ξαφνικά. Το κράτος, το οποίο έχει την ευθύνη και της εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ και των κονδυλίων τα οποία τα κρατάει, μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ αχρησιμοποιητά, 2 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, έχει τη μεγάλη ευθύνη. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Ούτε με τις χωματερές, ούτε με τη διαχείριση που προσπαθούμε να κάνουμε κάποιοι δήμοι. Υπάρχουν ζητήματα κοινωνικά, πολύ μεγάλα, που πρέπει να τα δούμε, να ανταλλάξουμε εμπειρίες, να βοηθήσουμε ιδιαίτερα δήμους, οι οποίοι είναι μικροί και έχουν έτσι σοβαρότερα προβλήματα. Ένα μεγάλο ζήτημα, επίσης, που κουβεντιάσαμε ήταν η Ολυμπία Οδός. Φοβούμαστε πάρα πολύ ότι ο συγκεκριμένος δρόμος, η ολοκλήρωση του οποίου έχει ψηφιστεί με νόμο στη Βουλή, θα σταματήσει κάπου στην Πάτρα. Αυτό θα είναι πολύ μεγάλο πλήγμα για την Πελοπόννησο, όχι μόνο για την Ηλία ή τη Μεσσηνία, αλλά και την Αρκαδία και τη Λακωνία, διότι είναι σημαντικό θέμα να έχουμε καλούς δρόμους στην Πελοπόννησο. Είμαστε ίσως το διαμέρισμα της Ελλάδος που έχει και τα μεγαλύτερα προβλήματα, γι' αυτό και ομοφωνήσαμε στην έκδοση ενός ψηφίσματος με το οποίο ζητούμε τι? Να υλοποιηθεί ο νόμος με τον οποίο προβλέπεται η ολοκλήρωση της κατασκευής του συγκεκριμένου δρόμου. Για το τέλος ακινήτων, για το οποίο έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος και δίκαια. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι εμείς είμαστε θεσμικά όργανα και θα πορευτούμε σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου. Δεν ενθαρρύνουμε τα μέλη μας να προχωρήσουν σε πράξη αυτοδικίας. Δεν σημαίνει ότι θα προχωρήσουμε με κατεβασμένα χέρια. Ο Δήμαρχος είναι με τους δημότες και πρώτα απ' όλα με τους φτωχούς και τους αδυνάτους. Έχουμε συνείδηση ότι το 20% του πληθυσμού, αμαία, μονογονεϊκές οικογένειες, φτωχοί άνθρωποι, ανάπηροι, έχουν σοβαρότατα προβλήματα. Γι' αυτό αποφασίσαμε τα εξής σημαντικά πράγματα. Πρώτον, να συμπαραταχθούμε με την ΚΕΔΚΕ για να υπάρξει πολιτική παρέμβαση. Ο νόμος πρέπει να αλλάξει, που προβλέπει το λεγόμενο χαράτσι, έτσι έχει επικρατήσει να λέγεται από το λαό. Δεύτερον, εγώ ως Δήμος Καλαμάτας και συνέχισα και τους συναδέλφους να κάνουν το ίδιο, έχουμε συντάξει εξώδικα προς τη ΔΕΗ να μην διακόπτει το ρεύμα. Και το τρίτο, η ΠΕΔ Πελοποννήσου θα κάνει παρέμβαση στο Συμβούλιο Επικρατείας στην διαδικασία της Δευτέρας Δεκεμβρίου υπέρ των φορέων, Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων που έχουν ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Αυτή θα είναι η πορεία μας. Από εκεί και πέρα εμείς δεν μπορούμε να πούμε στον πολίτη μην πληρώνεις το λογαριασμό. Διότι αν θα του κοπεί το ρεύμα, πρέπει να του δώσουμε τη λύση. Θα βοηθήσουμε, θα συμπαραταχθούμε σε κατευθύνσεις πολιτικές, νομικές και δικαστικές. Για τα συμβούλια και τις επιτροπές συμφωνήσαμε σε γενικές γραμμές, το διαπιστώσατε κι εσείς. Μιλάμε για δεκάδες συμβούλια σε επίπεδο νομών και σε επίπεδο περιφέρειας. Η ακίνητη περιουσία της ΠΕΔ είναι σημαντική και στους 5 νομούς. Ολοκληρώνεται η καταγραφή. Στο επόμενο συμβούλιο θα δούμε τι θα κάνουμε με τα ακίνητα. Η κατεύθυνση είναι να μειώσουμε τις ανελαστικές δαπάνες, μισοδοσία, να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε τα ακίνητα σε συνεργασία με τους δημάρχους. Έχουμε 5 θαυμάσια ακίνητα. Στην κατεύθυνση να ενισχυθεί ο προϋπολογισμός της ΠΕΔ, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ημερίδες, να προβάλλουμε τα μεγάλα ζητήματα, τα προβλήματα
της Πελοποννήσου, τα οποία μας βασανίζουν όλους. Έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα με τους σεισμούς στο Δήμο Ιχαλίας, που ακουμπάει και το Δήμο Μεσίνης και το Δήμο Καλαμάτας. Έχουμε εκτεταμένες καταστροφές, καταστρέφονται δυστυχώς και ιστορικά μνημεία, εκκλησίες κλπ. Δυστυχώς το κράτος δεν έχει βοηθήσει, δεν έχει καν κηρύξει τη συγκεκριμένη περιοχή ως σεισμόπληκτη, δεν έχουν έρθει καν τα λιώμενα τα οποία απαιτούνται για να μπει ο κόσμος και να περάσει το χειμώνα. Γι' αυτό, πέρα από το ψήφισμα, έθεσα στη διάθεση του Δημάρχου Ιχαλίας και τον εαυτό μου για να κάνουμε τις επισκέψεις προς την κυβέρνηση. Υπάρχει το μεγάλο ζήτημα που εξέθεσε ο Δήμος Άργους με την κατάργηση των οργανικών θέσεων. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Θα έχουμε χειρότερη ποιότητα στη διαχείριση των απορριμμάτων, χαμηλότερη ποιότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών, γιατί όσοι φεύγουν, είτε με σύνταξη και φεύγουν πολλοί, είτε με εργασιακή εφεδρεία, αυτό το απαράδεκτο οριζόντιο μέτρο, καταργούνται οι οργανικές θέσεις, καταργείται επιπλέον και το 30% των οργανικών θέσεων, και πώς θα μαζέψουμε τα σκουπίδια, πώς θα ασκήσουμε διοίκηση, πώς θα ασκήσουμε κοινωνική πολιτική, πώς θα ασκήσουμε τις τόσες αρμοδιότητες τις οποίες μας στέλνουν, χωρίς χρήματα, τώρα μας διώχνουν και το προσωπικό. Πώς μπορεί να ανταποκριθεί ένας Δήμος σε όλα αυτά? Αγωνιζόμαστε, να ξέρει ο κόσμος, για την τιμή και την αξιοπρέπειά μας. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Ομοφωνήσαμε και σε αυτό το ζήτημα. Βεβαίως είναι ζητήματα μνημονίου, εφαρμοστικών νόμων, συντριβή της δημόσιας διοίκησης, των μηχανισμών της αυτοδιοίκησης, να δούμε το τι θα υπάρχει αύριο και το πού θα πάμε. Για τη μεταφορά των μαθητών υπάρχουν πολλά προβλήματα. Δηλαδή, το κύριο είναι ότι ο Δήμος πρέπει να κάνει μεταφορά μαθητών με το 1/5 των χρημάτων που έκανε το κράτος. Υπάρχουν ένα σωρά προβλήματα. Κατά τη γνώμη μου, η κατάσταση πάει στο η μεταφορά να γίνεται από τους γονείς με κάποια επιδότηση. Λοιπόν, εμείς έχουμε πετύχει στους διαγωνισμούς μείωση του κόστους. Η μείωση του κόστους συνδέεται περισσότερο με τις εγκυκλίους που απαγορεύουν ένα σωρό πράγματα. Λέμε λοιπόν να κοινοποιηθούν οι διαγωνισμοί στην περιφέρεια για να δούμε τι θα κάνουμε από πρώτης πρώτου. Τι θα ισχύσει από πρώτης πρώτου. Σε μερικούς δήμους που είναι άκαρποι διαγωνισμοί, περιμένουμε εγκυκλίους. Κατά την άποψή μου, να ολοκληρώσει τη σχολική χρονιά η περιφέρεια και βλέπουμε από εκεί πέρα, γιατί από 1η Ιανουαρίου, με όλα αυτά τα οποία γίνονται, θα έχουμε προβλήματα. Έχουμε υποχρέωση να έχουμε τις καλύτερες των σχέσεων με τους θεσμικούς φορείς. Αλίμονο αν ο πρώτος βαθμός δεν έχει καλές σχέσεις με το δεύτερο. Εμείς αγωνιστήκαμε για το δεύτερο βαθμό. Υπάρχουν βέβαια ζητήματα τα οποία δημιουργούν τριβές. Δεν οφείλεται αυτό στον κύριο Τατούλη. Οφείλεται στο θεσμικό πλαίσιο. Έχουμε μία παράλληλη πορεία, αλλά δεν υπάρχει στο θεσμικό πλαίσιο η διαδικασία πώς θα συναντηθούμε.